Καλημέρα. Λοιπόν, όντως μαχητικά ελικόπτερα πάνω από τα κεφάλια μας, σε ποιες περιοχές? Ακριβώς. Είναι δεσμευμένο όλο το FIR της επικράτειας, διότι είναι μια άσκηση με φίλες χώρες. Το πρόγραμμα στο πλαίσιο της Διμερούς Συμφωνίας Κυπριακής Δημοκρατίας με φίλες χώρες για δοκιμή του συστήματος αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε πραγματικές συνθήκες. Ποιες χώρες είναι αυτές καταρχάς? Θα βγει ανακοίνωση μετά το πέρας της ασκήσεως. Δεν μπορώ να αναφέρω συγκεκριμένα τώρα τις χώρες για ευνόητους λόγους. Θα εκδώσουμε ανακοίνωση με το πέρας της ασκήσεως να ενημερωθεί και ο κόσμος. Απλά να μην ανησυχεί το κοινό, όλα αυτά που θα δουν είναι στα πλαίσια άσκησης των συστημάτων της Εθνικής Φρουράς. Είναι για την εξοικείωση και τυποποίηση διαδικασιών αεράμινας της Εθνικής Φρουράς. Ναι, άρα δεν ανησυχούμε. Εν τω μεταξύ, δεν ανησυχούμε είναι σχετικό. Οι άνθρωποι πάνω από, που ένιωσαν το αεροπλάνο της Τουρκίας πάνω στη Δένια εκεί πέρα, έχουν λόγους να ανησυχούν όταν ακούνε ήχο αεροπλάνου. Κατανοητό, πολύ κατανοητό. Τη δεδομένη όμως στιγμή, στα χρονικά πλαίσια που έχουμε καθορίσει, είναι στα πλαίσια άσκησης και είναι γνώσιμα το τι συμβαίνει στον αέριο μας χώρο. Άρα ούτε να αποκλείσουμε μπορούμε κάποιες περιοχές. Ας πούμε στην τάδε περιοχή, ηρεμήστε, δεν θα δείτε αεροπλάνο ή ελικόπτερο. Δεν θα αποκλείσουμε τίποτα. Σας είπα, το εννοώ ότι δοκιμάζεται το σύστημα της δημοκρατίας ολόκληρο, οπότε προτιμώ να μην επεκταθώ περισσότερο. Σαφές. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, έχουμε κανένα νεότερο με το ροζ βίντεο και τις έρευνες του υπαξιωματικού του στρατού που, πάση περιπτώσει, ελέγχεται για κάποια πράγματα? Μάλιστα, το έχει πει και ο κύριος Υπουργός σε τοποθέτησή του. Είναι σε ενέργεια η έρευνα της Εθνικής Φρουράς. Με το που υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, να είστε σίγουροι θα το πράξουμε όπως πράττουμε όλες τις. Συνεχίζεται πάντως. Δεν ξέρουμε αν θα πάει. Δεν ξέρω, λαμβάνονται μαρτυρίες. Πώς γίνεται στο στρατό για ένα τόσο περίεργο θέμα? Μαρτυρίες ή τοποθέτηση του ίδιου είναι κάποιες διαδικασίες, είναι νομικού χαρακτήρα. Αναμένουμε το αποτέλεσμα και οτιδήποτε μπορεί να ανακοινωθεί θα το πράξουμε. Κινδυνεύει να αποστρατευτεί κιόλας ο άνθρωπος αυτός? Δεν μπορώ να προκαταλάβω τίποτα. Δεν ξέρω τις πρόνοιες του νόμου. Δεν μπορώ να προκαταλάβω. Και όταν υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει τρόπος και ούτε είναι σωστό να παρεμβαίνουμε με οποιοδήποτε τρόπο στην έρευνα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κρατάμε ότι δεν ανησυχούμε αν ακούσουμε αεροπλάνο, ελικόπτερο πάνω από τα κεφάλια μας. Δεν ανησυχούμε. Πολύ σωστά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στυλιανού. Εμείς τώρα πάμε Βουλή. Πάμε στην Άντρη Χατζηχριστοδούλου. Εκεί μας περιμένει να δούμε τι λένε οι επιτροπές.